Πάμε να δούμε το καλύτερο που μπορεί ενδεχομένως να έχουμε από την συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ. Και Μαρία, να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε, ποιο είναι το κλίμα. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι έφυγε ο Κιμ. Έφυγε από το νησάκι Σεντόζα με το κινέζικο αεροσκάφος. Πηγαίνει στη χώρα του. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι στις 11 ώρα Ελλάδος περίπου θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Τραμπ. Σπάνιο φαινόμενο. Δεν πολύ θέλει τη συνέντευξη τύπου. Προφανώς είναι ικανοποιημένος. Να θυμίσουμε όμως ότι και στο νησί αυτό οι 7 είναι της επιλογής του. Είναι η στενή του, έτσι. Οι δημοσιογράφοι είναι πιο κοντά του. Οπότε λογικά σε αυτούς θα μιλήσει, εκτός αν μιλήσει και στους υπόλοιπους. Αυτό μένει να το δούμε. Τώρα, τι είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε πρώτα απ' όλα ότι ο Κιμ είναι πάρα πολύ έξυπνος, ότι είναι σπουδαίος ηγέτης, μια φοβερή προσωπικότητα, ότι θα συναντηθούν σίγουρα στο μέλλον και ότι μάλιστα με πολύ μεγάλη βεβαιότητα είπε ότι θα τον καλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, ο Κιμ είπε ότι θα συναντηθούν φυσικά ξανά, ότι θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν, ότι γράφεται ιστορία αυτή τη στιγμή. Και ο Τραμπ κάλεσε τον Κιμ να κάνει πολύ γρήγορα, και το προέβλεψε κιόλας, να κάνει πολύ γρήγορα την αποπυρηνικοποίηση της Βορειοκορέας. Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει γρήγορα, για να είναι εντάξει και ο Κιμ στη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Προφανώς αυτό περιγράφει η συμφωνία. Το πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει η αποπυρηνικοποίηση της Βορείου Κορέας. Μένει, όπως είπαμε, να δούμε. Το πιθανότερο να μας την πει τη συμφωνία ο ίδιος ο Τραμπ στις 11 περίπου, μάλιστα, όταν θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Μαρία Κονταξή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, βεβαίως, παρεμβαίνεις για ό,τι νεότερο υπάρχει. Η Μαρία είναι εδώ στο μαραθώνιο της ενημέρωσης από νωρίς. Και εσύ το ίδιο όμως. Έλα, πήγαινε γρήγορα για να μάθουμε τι έχει συμβεί, μια που η δημόσια τηλεόραση έχει στείλει ανταποκριτή. Από τις 4 η ώρα, Δημήτρης Απόκης είναι εκεί, είναι συνεχώς ύπνος, ενημερώνει από τις 4 σε ζωντανή σύνδεση, γιατί είχαμε εκπομπή εδώ πέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Τι καλημέρα για σένα τώρα. Καλημέρα σας. Από τις 2 που τελειώσαμε χθες το βράδυ εδώ τοπική ώρα, περίπου 3 η ώρα τη νύχτα, στις 4 το πρωί ώρα Ελλάδος είμαστε πάλι παρόν για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Γιατί είχαμε, να το πούμε αυτό, ξεκίνησε... είχαμε εκπομπή στην ΕΡΤ. Είχαμε εκπομπή στην ΕΡΤ από τις 4 μέχρι τις 6 παρατέταρτο, που ξεκίνησε η πρωινή εκπομπή του Νίκο Παναγκετόπουλο και τη Μέρη Πολάκη. Ακριβώς. Λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία. Υπεγράφει συμφωνία. Δεν ξέρουμε πλήρως τις λεπτομέρειες. Εκείνο που ξέρουμε ότι είναι μία συμφωνία 4 σημείων. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βόρειας Κορέας, κάτι που στην ουσία παραπέμπει σε πιθανή άρση του εμπολέμου που ισχύει από τον πόλεμο της Κορέας 1950-1953. Αυτό προφανώς δηλώνει η δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την δέσμευση για δημιουργία μιας νέας κατάστασης ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο. Αυτό παραπέμπει στην ουσία σε μια αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας, που θα σημάνει και ένα κλίμα ειρήνης στη Χερσόνησο της Κορέας. Το τρίτο σημείο από τα 4 είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Επαναλαμβάνεται στο υπογραφέν κείμενο η δέσμευση της Νότιας Κορέας από την διακήρυξη της 27ης Απριλίου του 2018, δηλαδή όταν συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας με τον Κιμ, ότι η Βόρεια Κορέα και το καθεστώς δεσμεύεται για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας και να υπάρξει ένα πλαίσιο διαμορφωμένο το οποίο θα οδηγήσει σε αυτό το στόχο. Και τέλος, μια ανθρώπινη πρόσθεση σε αυτή την συμφωνία που υπεγράφει. Ηνωμένες Πολιτείες και Βόρεια Κορέα συμφώνησαν για την επιστροφή των οστών των πεσόντων στον πόλεμο της Κορέας, και αυτών που έχουν αναγνωριστεί αλλά και αυτών που δεν έχουν αναγνωριστεί. Τώρα, Νίκο, όπως ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις ο διάβολος, λένε, είναι στις λεπτομέρειες σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Μένει να δούμε σε λίγη ώρα από τώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε 2,5 ώρα εδώ τοπική, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα δώσει συνέντευξη τύπου. Σίγουρα θα υπάρξει καταιγισμός ερωτήσεων. Δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί πολλές ερωτήσεις ή τις συνηθισμένες 2.
ερωτήσεις που δέχεται. Θα υπάρξει καταιγισμός ερωτήσεων διευκρινιστικών το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συμφωνία. Ήδη θα πρέπει να σου πω και πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε διάφορα σημεία του κόσμου έχει ξεκινήσει η κριτική. Πολλοί κοιτάνε να υποβαθμίσουν αυτό που συνέβη εδώ πέρα. Από την άλλη υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι εκεί που πριν από λίγες εβδομάδες βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολέθρου και είχε παγώσει όλος ο κόσμος με τις απειλές και τις προσβολές μεταξύ των δύο πλευρών, πριν από λίγη ώρα εδώ στη Σιγκαπούρη ζήσαμε την υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας σε μια κρίση και σε μια πραγματικά έντονη κρίση που διαρκεί εδώ και 70 χρόνια μεταξύ των δύο χωρών. Μια συμφωνία που έχει να κάνει με την πλέον στρατικοποιημένη περιοχή του πλανήτη που είναι η Χερσόνησος της Κορέας και σε επίπεδο συμβατικών όπλων αλλά και σε επίπεδο πυρηνικών όπλων. Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων, ίσως και λίγων μέτρων θα μπορούσε να πει κανείς, υπάρχουν τόσα συμβατικά όπλα και τόσα πυρηνικά όπλα που πραγματικά μπορεί να προξενηθεί η πυρηνικός όλεθρος, ίσως και τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μεγάλη ανακούφιση στην Νότια Κορέα. Δημήτρη, θα ξανάρθουμε σε σένα. Okay. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Ναι, θα ξανάρθουμε στον Δημήτρη. Θα πάμε και στο εξωτερικό δελτίο μέσα σε λίγο για τις λεπτομέρειες. Θα δούμε και τη συνέντευξη του Τραμπ απευθείας από την ΕΡΤ. Να καλέσουμε και τον Φάνη τον Παπαθανασίου εδώ, ο οποίος έχει σήμερα πολύ υλικό για να σχολιάσουμε και το θέμα της Βόρειας Κορέας με την ώρα μαζί μας. Και το μακεδονικό. Παρακαλώ, ναι. Έχει σημασία κιόλας και έχει ένα συμβολισμό και αυτή η συμφωνία εκεί στη Σιγκαπούρη, αλλά και αυτό που αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να ανακοινωθεί σήμερα εδώ μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων. Κάνε μας ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, γιατί μέσα στα τέσσερα σημεία που ανέφερε τώρα ένας κύκλος, ο Δημήτρης Απόκης είναι άλλος, το φαινόταν από τις κινήσεις των σώματος και από τη σχέση, από τις φωτογραφίες και μεταξύ των δύο ηγετών, ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Εγώ πιστεύω και είμαι αρκετά πιο αισιόδοξο. Δηλαδή, φάνηκε ότι έχουν καλή χημία. Οι δύο απρόβλεπτοι ηγέτες φαίνεται ότι τα βρήκαν κάπου. Υπήρχε μια αισιοδοξία ότι θα τα βρουν, αυτό φαινόταν. Από την άλλη, είναι προς το συμφέρον όλων. Κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος ιστορικός. 70 ετών και ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις και για την ειρήνη. Και ασφαλώς αυτό σημαίνει πολλά και για τις οικονομίες. Φανταστείτε το κλίμα που υπήρχε ένα χρόνο πριν και την ανησυχία που υπήρχε μερικούς μήνες πριν. Ναι. Και στις διεθνείς αγορές και την ανησυχία ότι μπορεί κάτι να συμβεί. Κάποιος και θα πατήσει το κουμπί. Πρόσφατα δεν είχε τους βαλιστικούς πυράβλους που έκανε τις εκτοξεύσεις και θα φτάσω μέχρι την Αμερική. Αυτή η συμφωνία. Ανοίγει νέο κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις για την οικονομία και γενικότερα για τις σχέσεις όλου του πλανήτη. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, έχει ένα συμβολισμό το γεγονός ότι γίνεται σήμερα και συμπίπτει αυτή η συμφωνία με μια συμφωνία που αναμένεται να ανακοινωθεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Πέρασες στο μακεδονικό τώρα εσύ, πέρασες μια ωραία βόλτα.